Πρόεδρος του Ελληνικού Κέντρου Σκύλη Οδηγή Ελλάδος, εκπρόσωπος της Πανελλήνιας Ένωσης Αμφιστροειδοπαθών, γιατί το κέντρο αποτελείται από όλους τους φορείς τυφλότητας. Έτσι λοιπόν η προσπάθεια ήταν να εκπαιδεύσουμε καταρχήν εκπαιδευτές σκύλων οδηγών. Η τεχνογνωσία ήρθε από την Ολλανδία, από τον κύριο Πίτερ Λάζαρομς, και είχαμε τη χαρά την περασμένη εβδομάδα να είναι εδώ στη Θεσσαλονίκη και να συζητήσουμε πάρα πολλά θέματα που αφορούσαν το κέντρο και την εκπαίδευση σκύλων οδηγών στην Ελλάδα. Οι χειριστές μας ήταν ενθουσιασμένοι με το πώς λειτουργούν και πώς ακριβώς χρησιμοποιούν τους σκύλους οδηγούς τους. Επομένως, αυτό το οποίο έχουμε σαν στόχο είναι να έχουμε πολύ καλά εκπαιδευμένα σκυλιά που με ασφάλεια να μπορούν να οδηγήσουν τα άτομα με αναπηρία όρασης. Όπως σας είπε και ο Θανάσης, δεν μπορεί όλος ο κόσμος να έχει σκύλο οδηγό. Χρειάζονται κάποια κριτήρια. Αυτά περνάνε από αξιολόγηση. Είναι το πιο απλό πράγμα από όλα. Το πιο δύσκολο είναι ότι δεν υπάρχουν πολλοί εκπαιδευτές αυτή τη στιγμή στη χώρα για να μπορέσει να βγει ένας μεγάλος αριθμός σκύλων οδηγών. Και δεν υπάρχουν και εγκαταστάσεις. Άρα αυτό είναι ένα μείον στο να μπορέσουμε να κάνουμε μεγαλύτερη παραγωγή. Προς το παρόν όμως, αυτό που μας νοιάζει είναι να έχουμε σωστά εκπαιδευμένα σκυλιά, που να μην σκοτιζόμαστε ότι δεν κάνουν καλά τη δουλειά τους. Πρέπει να είναι πραγματικά πολύ καλά εκπαιδευμένα, γιατί δεν πάβουν να είναι τα μάτια ενός ανθρώπου με αναπηρία όρασης. Ο συνδυασμός και η ομάδα όταν κυκλοφορεί μαζί είναι μια πολύ δυνατή συνεργασία. Ο τυφλός αντιλαμβάνεται και εμπιστεύεται το σκύλο του, ο σκύλος εμπιστεύεται το χειριστή του και από κοινού δίνουν το καλύτερο αποτέλεσμα. Υπάρχουν πολλά αιτήματα από άτομα με... Υπάρχουν αιτήματα, αλλά υπάρχει και μία απογοήτευση όταν θα πρέπει να περιμένουν 3 και 4 και 5 χρόνια για να αποκτήσουν ένα σκύλο οδηγό. Εκεί ο κορονοϊός μας έφερε ακόμα πιο πίσω. Πιστεύουμε ότι τώρα σιγά σιγά θα μπορέσουμε όλες οι σχολές να μπούμε πιο δυνατά. Πάντως το μυστικό από ό,τι καταλαβαίνουμε είναι στην εκπαίδευση. Ναι. Εκπαίδευση για το σκύλο, εκπαίδευση για τον εκπαιδευτή και εκπαίδευση για το κοινό που ναι. Βλέπει στον δρόμο του κάποιου. Ναι, αυτό είναι για την αποδοχή του σκύλου οδηγού, το τελευταίο που είπατε. Το πιο σημαντικό από όλα είναι σωστή εκπαίδευση σκύλου οδηγού σε γνωστά και άγνωστα μέρη, γιατί οι άνθρωποι με αναπηρία όρασης στην Ελλάδα είναι πολύ δραστήριοι άνθρωποι, πάνε παντού, κυκλοφορούν, ταξιδεύουν, κάνουν πάρα πολλά χόμπι. Επομένως, θέλεις πολύ σωστά εκπαιδευμένα σκυλιά και όχι σκυλιά εκπαιδευμένα για 2 και 3 διαδρομές. Αυτό δεν θα ήταν σωστό και δεν θα σεβόμαστε τον Έλληνα τυφλό άνθρωπο, διότι θα του κόβαμε λίγο τα φτερά. Δεν θέλουμε αυτό. Θέλουμε να του ανοίξουμε τα φτερά και να έχει μεγαλύτερη ανεξαρτησία, αλλά με ασφάλεια.